Καλό μεσημέρι, κύριε Αράζου. Σα ευχαριστώ Καλό για την μεσημέρι. παρουσία σα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε τη, στο τέλο τη εβδομάδα αυτή την ε, τριήμερη, δεν ήταν ακριβώ τριήμερη, συζήτηση επί τη πρόταση τη και είδαμε το αποτέλεσμα το οποίο προφανώ ήταν αναμενόμενο. Τα συμπεράσματα του κουκουέ. από αυτή τη συζήτηση, ποια είναι. Ναι, ε επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις μας. Αυτό που είπαμε από την αρχή που ξεκίνησε η διαδικασία, δηλαδή όταν ανακοινώθηκε η πρόταση δυσπιστίας ε, του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτή η διαδικασία μέσα στη Βουλή θα εξελιχθεί σε μια κοκορομαχία εκατέρωθεν, ε, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα να μπουν στο προσκήνιο, μάλλον ως ντεκόρ, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, χρησιμοποιήθηκαν οι λαϊκές ανάγκες και τα λαϊκά προβλήματα στα πολιτικά παιχνίδια και στις εκλογικές σκοπιμότητες των δύο αυτών κομμάτων που αξιοποίησαν αυτή τη βουλή βγάζοντα ο ένα τα άμπλητα στη φόρα του άλλου μέσα σε αυτή τη διαδικασία για να συσπυρώσουν το κομματικό του ακροακτήριο, να θέσουν τα δικά του διλήμματα μπροστά στην προεκλογική περίοδο να εγκλωβιστεί ο κόσμο αυτά. Εμεί σαν ΚΚΕ αξιοποιήσαμε τη δυνατότητα που μα δίνεται και μέσα στη βουλή να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία και με του βουλευτέ μα και με το Γενικό Γραμματέα που μίλησε και αποκαλύψαμε, νομίζουμε και ο λαό κρίνει ότι είμαστε η διαφορετική φωνή, η διαφορετική στάση απέναντι και στο συγκεκριμένο ζήτημα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, γιατί εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν μεγάλο θέμα και από απεξιαρχών. Είμαστε θύμα των υποκλοπών και τα γραφεία του κουκού έχουν πέσει θύμα Βεβαίως. υποκλοπών. Η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και, και, και το ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ μιλούν για θέματα δημοκρατίας. Το απότοκο αυτών των παρακολουθήσεων επηρεάζει πάρα πολύ τη δημοκρατία στη χώρα. Πώς το αντιμετωπίζει το ΚΚΕ που είναι και θύμα υπόκλοπων επαναλαμβάνω. Ακούστε, καταρχήν ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Εμείς διαπιστώσαμε ε, στη σύγχρονη φάση της πολιτικής αντιπαράθεσης ότι το κόμμα μας είναι αντικείμενο παρακολουθήσεων από το 2016 μέχρι τώρα. Δηλαδή τα τελευταία 7 χρόνια που διαπιστώσαμε τελευταία φορά, με συγκεκριμένα στοιχεία και γεγονότα, ότι υπάρχει ε, τέτοιο ζήτημα. Τότε δεν είδαμε τα κόμματα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε στην κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ούτε τώρα που έχουν αλλάξει ρόλου, να θέσουν θέμα δημοκρατία. Μόνο όταν παρακολουθήθηκαν δικά του πρόσωπα, ε, τέθηκε αυτό το ζήτημα, φαίνεται, Όπω εντοπίσαμε και στι παρεμβάσει μα στη Βουλή, στη Βουλή, ότι δεν θεωρείται παραβίαση τη δημοκρατία να παρακολουθείτε το ΚΚΕ. Έτσι φαίνεται. Α βγάλει ο λαό τα συμπεράσματά του. Όμω, εμεί θέλουμε να θέσουμε το εξή. Υπάρχει ζήτημα. Στο δόγμα το οποίο έχει καθιερωθεί τελικά ότι ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων ως ζήτημα δημοκρατίας υπάρχει αλλά δεν μπορεί να υποκρίνονται για αυτό το ζήτημα γιατί αυτό το ζήτημα δημοκρατίας λοιπόν έχει οικοδομηθεί πάνω σε ένα βορβορόδες θεσμικό πλαίσιο που όλες οι κυβερνήσεις έχουν χτίσει από το 1994, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο πρώτος νόμος επικυβέρνησης Πασόκα κόμμα, που πάνω σε αυτόν έχτισαν και ενσωμάτωσαν οι επόμενες κυβερνήσεις που ακολούθησαν και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούσαν τα προσωπικά δεδομένα, της παρακολουθήσεις ιδιωτών και για να φτάσουμε στο σημερινό ε, σημείο. Λοιπόν, υποκρίνονται λέμε εμεί σήμερα όταν θέτουν ζήτημα δημοκρατία. Υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας έξω από τι παρακολουθήσει, πολύ πιο γενικευμένο και αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Αφορά δικαιώματα που έχουν να κάνουν με τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και τις διαδηλώσεις. Είναι όλα ζητήματα δημοκρατίας. Για να σας πω, επειδή είναι και στην επικαιρότητα, αν μου επιτρέψετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν από λίγη ώρα, δέχτηκαν μεγάλη επίθεση οι αγρότες της Θεσσαλίας που διαδήλωναν στην Ε65 για τα προβλήματα που αφορούν την αγροτική οικονομία και τα αγροτικά προϊόντα. Είναι ένα θέμα που αφορά και μας που δεν είμαστε στην Ύπεθρο γιατί οι αγρότες πουλάνε παύτινα, εμείς τρώμε πανάκριβα και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που το λαϊκό εισόδημα δέχεται πολλαπλό. Αναφέρεστε προφανώ προφανώς στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην ακρίβεια η οποία βεβαίως, υπάρχει ακρίδια, σε αυτή τον πληθωρισμό τη φορά. και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, Τι που μου φαίνεται να για ναι. να τελειώσω τα περί δημοκρατίας ναι. ότι τελικά αυτή η κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες βέβαια είναι ευαίσθητη επιλεκτικά στα περί δημοκρατίας γιατί ενώ στους αγρότες βλέπουμε με μεγάλη αντανακλαστικό των κατασταλτικών δυνάμεων εδώ Χθε προχθέ οι Χρυσαυγίτε παρέλαβαν στο κέντρο της, α, του Συντάγματο ανενόχλητοι και είναι ένα ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε Κατηγορείτε δηλαδή, στο δηλαδή λαό. την κεντρική εξουσία, τη, τη, σημερινή κυβέρνηση για δύο μέτρα και δύο σταθμό όσον αφορά την αντιμετώπιση διαφορετικών κοινωνικών βεβαίως, ή πολιτικών βε, ομάδων. Βε, βεβαίως, πολιτικων ομαδων βε βεβαιως βεβαιως αυτής της πολιτικής εκφράζεται σε όλες τις πλευρές Τη ζωή για όποιο ζήτημα και αν θέλετε να θέσουμε για συζήτηση. Και από αυτή τη σκοπιά, επειδή είμαστε και βαθιά μέσα στην προεκλογική περίοδο, εμεί λέμε ότι ο κόσμο δεν μπορεί να περιμένει σωτήρε από την εναλλαγή κυβερνήσεων είδατε και η συζήτηση στη Βουλή, όντω και από αυτή την πλευρά επιβεβαιώνει ότι ο λαό δεν μπορεί να περιμένει σωτήρε. Ο μόνο που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιο ο λαό. Και μάλιστα, αν ενισχύσει και το ΚΚΕ, αυτή η προοπτική θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Αυτή η κυβέρνηση όμω είναι, αν μου επιτρέπετε, η οποία ανέσυρε το θέμα του Κασιδιάρη και το αν θα συμμετάσχει στην επόμενη διακλογική διαδικασία. Αυτό δεν δείχνει μία προσπάθεια εκ απόλυτου εκδημοκρατισμού και να φύγουν οι ναζί από την, από το πολιτικό προσκήνιο δεν είναι αθέτικο βήμα αυτό Διεκλή. από την πλευρά τη κυβέρνηση. ακούστε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις δεν μπορεί να απολαμβάνουν ε, ε, οι εγκληματικές φασιστικές οργανώσεις που έχουν καταδικαστεί σαν τέτοιε από τα ποινικά δικαστήρια δεν μπορούν να απολαμβάνουν πολιτικό δικαιώματα αυτό είναι εκ των ουκάνευ αλλά εδώ πρέπει να προσδιοριστεί συγκεκριμένα για το τι μιλάμε όχι για διατάξεις οι οποίες σήμερα μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για την Η απαγόρευση του Κασιδιάρη να πει στη Βουλή να είναι κόμμα εκλογήσιμο δεν είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη Εμεί συζητάμε για το περιεχόμενο του νόμου τη τροπολογία του νόμου με το, του θεσμικού πλαισίου με το οποίο θα μπει εμπόδιο στην κοινοβουλευτική δράση ενός ε, τέτοιου μορφώματος ναζιστικού, φασιστικού, ε, όπως είναι το το κόμμα Κασιδιάρη. Όμως, έχει δείξει η ζωή ότι ο κοινοβουλευτικός μανδύας αντιμετώπισης αυτών των μορφωμάτων ε, τελικά δεν είναι και ο πιο δοκιμασμένος αν ταυτόχρονα... Δεν υπάρχει ο λαϊκός παράγοντας που θα θέτει αυτές τις ομάδες ε, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν ανάλογα τη φάση που βρισκόμαστε απέναντι στον εχθρό λαό και απέναντι στους εργαζόμενους. Από αυτή τη σκοπιά την φασιστική δράση της χρυσή αυγή, του κόμματος του Κασιδιάρη, άλλων μορφωμάτων κτλ. μπορεί μόνο με την επαγρύπνησή του ο λαός να στείλει οριστικά στο χρονοπούντουλαβο της ιστορίας και να μην αξιοποιούνται εδώ απέναντι στο λαϊκό κίνημα για το χτύπημά του. Για να έρθουμε τώρα σε αυτό που πραγματικά επηρεάζει πάρα πολύ την ζωή, όχι ότι η δημοκρατία δεν επηρεάζει τη ζωή των πολιτών ε, Θεού, αλλά θέλω να πω για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση μιλάει για μια εισαγόμενη κατάσταση. Δεν ευθύνεται αυτή για την ακρίβεια, την χαρακτηρίζει πολλές φορές ακρίβεια Πούτιν, την χαρακτηρίζει με διάφορους τρόπους. Το ΚΚΕ έχει κάνει κάποιες προτάσεις για μηδενισμό του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκη, τα οποία προφανώς δεν έχουν γίνει αποδεκτά. Γι' αυτό γιατί υπάρχει τόση ακρίβεια, τι εκτιμά το η ακρίβεια Οι προποθέσει για να δυναμώσει η ακρίβεια προϋπήρχαν του πολέμου. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στον πόλεμο αυτές οι συνθήκες δυνάμωσαν ακόμα περισσότερο και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια, για λόγους που δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε εδώ τώρα αναλυτικά, ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική, σαν φάρμακο για να αντιμετωπιστούν άλλα προβλήματα της οικονομίας στην προηγούμενη φάση, δηλαδή πολιτικές που τόνωσαν, ας το πούμε έτσι, την κατανάλωση, την επεκτατική λεγόμενη πολιτική, που τροφοδότησαν την άλλη μεριά τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός ανέβασε τις τιμές που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα από άλλο, από άλλο δρόμο. Ε, μεσολάβησαν τα ζητήματα που αφορούν με τον πόλεμο εδώ στην Ουκρανία παρεμπιπτόντως τα ζητήματα της ενέργειας και οι τιμές στην ενέργεια κρύβαιναν και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, είχαν πάρει την ανιούσα. Μέσα στον πόλεμο ακόμα περισσότερο και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο όπου χρησιμοποιώντας εδώ οι κυβερνήσει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα διάφορα οικονομικά εργαλεία στη δική τους αντίληψη για να τονώσουν την καπιταλιστική επενδυτική κερδοφορία δημιουργούν άλλα, άλλα προβλήματα απέναντι σε αυτό το φαύλο κύκλο ο λαός δεν έχει παρά να σκεφτεί ότι η υπεράσπιση του εργατικού λαϊκού εισοδήματος δεν μπορεί να περνάει μέσα από επιδοματικές πολιτικές διότι ναι, αυτές οι επιδοματικές πολιτικές θα τις πληρώσει το επόμενο χρονικό διάστημα με άλλο τρόπο, θα του τα πάρουν από την άλλη τσέπη δηλαδή του δίνουν μερικά και λίγα και αναντίστοιχα με τις ανάγκες και πολύ περισσότερο δεν καλύπτουν τις απώλειες του λαϊκού εισοδήματο τα ΠΑΣ τώρα. Ούτε, μην, τα αναφέρουμε αυτά τα διάφορα ΠΑΣ, τα FUEL ΠΑΣ, τα food pass και τα υπόλοιπα. Και το market parks ναι, και, και τα λοιπά. Αυτά είναι ε, πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τα πραγματικά που έχει χάσει ε, ο εργαζόμενος. Να σας πω μόνο το εξή ε, στοιχείο ανάμεσα στα άλλα. Πάνω από το 60% των μισθωτών πλέον ε, ζουνε με λιγότερο από 1.000 ευρώ. Αμείβονται με λιγότερο από 1.000 ευρώ. 20% των εργαζομένων, όχι λίγο, είναι το 1 πέμπτο των μισθωτών, αμείβεται με κάτω από 600 10 ευρώ. Όταν Έχουν δε... ανακοινωθεί ε... μία ε, αύξηση κατά του μισθού, δεύτερη αύξηση κατά του μισθού και θα πάμε και, μισθού θα πάμε σε τρίτη. Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτά αν τα αφρίσετε, σε σχέση με τον πληθωρισμό που τρέχει και με τι ανατιμήσει που υπάρχουν σε βασικά είδη ε, λαϊκής ε, λαϊκή και κατανάλωση κτλ., δεν καλύπτουν ούτε. Ε, ούτε τα μισά των απολειών των εργαζομένων του τελευταίου χρόνου. Και... Εκτό όμω από το εισοδηματικό, υπάρχουν ε, όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να τα εδώ. Γιατί στο μισθό των εργαζομένων πρέπει να σκεφτείτε και πόσο μεγάλο ψαλίδι έχει πέσει στι παροχέ που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι. Ε, με άλλον τρόπο το προηγούμενο, το προηγούμενο διάστημα, όχι βεβαίω χωρί να τα πληρώνουν, αλλά με έμεσο τρόπο. Ενώ, παραδείγματο χάρη, το πετσόκμα που έχει πέσει στι παροχέ στην υγεία, στην πρόνοια που είναι πάρα πολύ μεγάλο το ψαλίδι γιατί μετράμε την αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά το πόσο πληρώνουν οι ασφαλισμένοι ας πούμε του ΕΟΠΗ σαν συμμετοχές στα φάρμακα Με, και πόσο ναι. έχουν αυξηθεί δεν τις μετράμε και είναι και αυτό σε ένα Κύριε και ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο, αν και όλα τα, τα σχόλια που κάνουν τα στελέχη του ΚΚΕ πολιτικά είναι αλλά έτσι ε, στον ενηρήμι του λόγου. Ο Πρωθυπουργό έχει αφήσει να νοηθεί ότι οι εκλογέ θα γίνουν Απρίλιο ή Μάιο, αλλά δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την ημερομηνία των εκλογών. Και τελείωσε και ο Γενάρη. Μιλάμε για τρει μήνε από. Θεωρείτε ότι κάνει, γιατί αυτή η κολυσιεργία είναι πολιτικό παιχνίδι. Τι να σας πω, σχεδόν τις έχουν ανακοινώσει τώρα τις εκλογές. Μα ή 9 Απρίλη, μα 2 Απρίλη θα γίνουν θα, το τυπικό μένει να το ανακοινώσουν. Ε, να υπολογίσουν κάποιον αστάθμητο παράγοντα που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ένας, Βλέπουμε, ένας παράγοντας όμως, ενδεχομένως να είναι ε... και η, η ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογών με τη γείτονα. Βλέπουμε όμως, ναι, ενδεχομένως να παίρνουν υπόψη τους και ορισμένα τέτοια στοιχεία. Το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε μπει πλέον βαθιά μέσα στην προεκλογική περίοδο. Έχουν ε, όλοι, και ο κύριος Μητσοτάκης βλέπω εδώ περιοδεύει, και ο κύριος Τσίπρας τα ίδια. Εμείς δεν περιμέναμε την προεκλογική περίοδο για να έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο με διάφορους τρόπους να απευθυνθούμε στο λαό και στους εργαζόμενους. Ε, τα στελέχη του κόμματό μας είναι καθημερινά στους χώρους δουλειά σε συσκέψεις, σε περιοδίες, σε συγκεντρώσεις και κυρίως το ΚΚΕ ε, ακόμα και τώρα μέσα στην προεκλογική περίοδο δεν θα αφήσει ε, αυτό δεν είναι υπόσχεση, ο κόσμος το ξέρει που μας ακούει. Ε, κανένα λαϊκό πρόβλημα που να μην προσπαθήσει να υπάρξει αγωνιστική απάντηση, διεκδίκηση, ακόμα και τώρα, ε, ε, χωρίς να περιμένουμε το τι θα βγάλει η κάλπη και να υπάρχουν στοιχεία αναμονή στους εργαζόμενους για μετά, ότι κάτι άλλο θα έρθει και τα λοιπά. Αυτό που μπορεί να γίνει στην τελική ευθεία για τις κάλπες, ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο αποφασιστικά, να στηρίξουν τα αγωνιστικά ψηφοδέλτια του ΚΚΕ που είναι ελπίδα για το σήμερα και εγγύηση και για το αύριο. Κύριε Δάζου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά παρουσία. και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για εκπομπή τη Ναυτεμπορική.